Είναι μεν οι υγειονομικοί, οι γιατροί και οι επαγγελματίες υγείας γενικά, όχι όμως οι αγκυχειρουργοί. Έχω προσαρμόσει κατά κάποιο τρόπο την ομιλία μου σε όχι απλοϊκά, απλώς μερικά απλά δεδομένα, και το θέμα είναι να περάσω ένα μήνυμα για το τι, πώς διαμορφώθηκε η αντιμετώπιση των ανεβρισμάτων κοιλιακής αορτής στο πέρασμα των χρόνων και τι μπορούμε να πούμε ότι ισχύει σήμερα. Κάποια slide είναι στα αγγλικά, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, αλλά προτίμησα να μεταφέρω αυτούσια τα δεδομένα όπως αναφέρουν στη βιβλιογραφία, και βεβαίως ό,τι χρειάζεται μεταφράζουμε και το βλέπουμε. Η αορτή είναι ελληνική λέξη, όπως το βλέπετε εδώ, και αποδίδεται στον Αριστοτέλη, ο οποίος θεωρούσε ότι η καρδιά κρέμεται από την αορτή. Έτσι, η αορτή, αορτικός, προέρχεται από το ρήμα αέρο που σημαίνει σηκώνω. Άρα θεωρούσε ότι έχουμε το μεγάλο αγγείο και πάνω εκεί κρέμεται η καρδιά. Τι είναι ανέβρισμα? Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί. Ο πιο απλός, για να το θυμόμαστε, είναι ότι όταν μετράμε διάμετρο κοιλιακής αορτής πάνω από 3 εκατοστά, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα ανέβρισμα. Υπάρχει και ο άλλος ορισμός. Οτιδήποτε υπερβαίνει μια μισή φορά το εύρος της αορτής πάνω από τις νεφρικές είναι ανέβρισμα. Πρακτικά όμως ξέρουμε 3 εκατοστά και πάνω ανέβρισμα. Πόσο γρήγορα μεγαλώνει ένα ανέβρισμα? Και αυτό, υπακούντας έστω και αδρά σε νόμους της φυσικής, ξέρουμε ότι ένα μικρό ανέβρισμα μεγαλώνει πιο αργά. Βλέπετε εδώ πέρα περίπου 1, κάτι χιλιοστά το χρόνο για ένα ανέβρισμα που είναι στο ξεκίνημά του, στα 3 εκατοστά. Και η ταχύτητα αύξησης τριπλασιάζεται πρακτικά για ένα ανέβρισμα που έχει φτάσει ήδη τα 5 εκατοστά. Ποιοι πάσουν από ανέβρισμα, σε ποιοι είναι η συχνότερη πληθυσμιακή ομάδα που μπορεί να εμφανίσει ανέβρισμα? Βλέπετε εδώ διάφορες μελέτες από τη Σουηδία, την Αγγλία, την Αμερική. Πρακτικά λέμε ότι άντρες των 65 χρονών και πάνω έχουν μια επίπτωση ανεβρισματικής νόσου που κυμαίνεται γύρω στο 2%. Στην Αμερική είναι περισσότερο, αλλά εκεί έχουν περιλάβει μόνον καπνιστές. Άρα είναι λίγο προεπιλεγμένο το πληθυσμιακό δείγμα. Είναι μια ασθένεια των ανδρών, 4 φορές πιο συχνά από ό,τι στις γυναίκες. Βασισμένοι σε αυτά τώρα, οι οδηγίες που έδωσε η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αγκυχειρουργικής μας λέει ότι έχει κάποιο νόημα να κάνουν ένα σκρίνι σε πληθυσμούς σε άνδρες άνω των 65 ετών, ενώ αντίθετα δεν έχουμε κανένα όφελος με το να ελέγχουμε γυναίκες. Μερικά πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά, ενώ η διαγνωστική προσπέλαση και προσέγγιση έχει φτάσει στο πικ της, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια σε απόλυτους αριθμούς και σχετικούς υπάρχει μια πτώση των νευρισμάτων, και αυτό αποδίδεται στην εκστρατεία κατά του σταματήματος, υπέρ του μάλλον σταματήματος του καπνίσματος. Άρα το κάπνισμα, όσο φεύγει από τον πληθυσμό, τόσο ελαττώνεται και η ανεβρισματική νόσος. Κλασικοί άλλοι παράγοντες, ηλικία, αθυρωμάτωση, υπέρταση κλπ. Γνωστά όλα αυτά. Υπάρχει σαφέστατα κληρονομικότητα. Υπολογίζεται σε κάποιες μέρες μπορεί να φτάσει το 70%. Έτσι, εμείς θεωρητικά λέμε ότι ένα 50% από πατέρα προς γιο ή από αδερφό προς αδερφό υπάρχει. Ένα άλλο εντυπωσιακό είναι ότι ο διαβήτης φαίνεται ότι προστατεύει από ανέβρισμα. Οι διαβητικοί έχουν μισές πιθανότητες να αναπτύξουν ανεβρισματική νόση από ότι οι μη διαβητικοί. Αυτό ενδεχομένως έχει να κάνει με τη σκλήρυση των αγγείων που βλέπουν στο διαβήτη. Μερικά πράγματα από την ιστορία. Ήδη από το 3000 π.Χ. αναφέρονται σε πάπυρους. Ο πάπυρος του Έμπερς είναι από τα πιο παλιά χρονολογημένα κείμενα που αναφέρονται μάλλον στην ανεβρισματική νόσο. Και βέβαια βλέπουμε εδώ πέρα μία προσέγγιση με καυτηριασμό, αλλά με την έννοια να επηρεαστεί κατά κάποιο τρόπο η αιμορραγία. Εδώ βλέπουμε πια την ελληνική συμμετοχή. Ο Άντιλος, γιατρός, ο οποίος Έλληνας, ο οποίος ζούσε και ασκούσε ιατρική στη Ρώμη το δεύτερο αιώνα, ο οποίος είναι εντυπωσιακό με τα μέσα και τις γνώσεις τότε εποχής, πώς έθεσε τις βάσεις της χειρουργικής αντιμετώπισης του ανεβρίσματος. Και τι μας λέει ο Άντιλος? Απολυνώνουμε το ανέβρισμα κεντρικά και περιφερικά, το ανοίγουμε και το γεμίζουμε με ένα υλικό. Αυτά έχουν μείνει πρακτικά σε χρήση μέχρι και 1800 χρόνια μετά. Δηλαδή μέχρι περίπου τον 19ο αιώνα αυτή ήταν η αντιμετώπιση, και αυτό είναι εντυπωσιακό. Και εδώ πέρα βλέπουμε πάλι σε αγγλικά δυστυχώς τι έλεγε ο Άντιλος, ότι καλό είναι να αποφεύγουμε εν ολίγη στα πολύ μεγάλα, γιατί όσο και να εφαρμοστεί αυτή η τεχνική, στα πολύ μεγάλα δεν πετυχαίνει. Μπορεί να πετύχει σαν τεχνική στα άκρα. Προχωρώντας, βλέπουμε ο Τζον Χάντερ,
Όλοι το γνωρίζουμε ενδεχομένως από το μπόρο του Χάντερ στο σκέλος, τον μπόρο των προσαγωγών, αλέως πώς, ο οποίος το 1785 απολυνώνει ένα ανέβησμα γενιακής, ακολουθώντας βεβαίως και αυτός λίγο πολύ τις αρχές του Άντιλου και βεβαίως αναφέρεται σαν μια επιτυχής επέμβαση και με διάσωση του σκέλους. Ο Κούπερ, Σερ Άσλι Κούπερ, ο οποίος προχωράει σε αντιμετώπιση ανευρίσματος κοιλιακής αορτής. Όλες αυτές είναι κατά κάποιο τρόπο οι καταχωρημένες, μπορεί να έχουν γίνει και αλλού, αλλά είναι οι καταχωρημένες αντιμετωπίσεις. Αυτό που βλέπετε εδώ, δεν ξέρω αν φαίνεται αυτό εδώ, είναι το αυθεντικό παρασκεύασμα από τον ασθενή του Κούπερ. Είναι εντυπωσιακό, αν διαβάσετε, βέβαια δεν θα χάσουμε χρόνο σε αυτό, αν διαβάσετε πώς έγινε η εγχείρηση, που ανοίγει την κοιλιά με το χέρι του, χωρίς βέβαια γάρια, χωρίς τίποτα, περνάει, ανοίγει όπως λέμε τον ήχη το οποίο στο περιτόνιο, κυκλώνει την αορτή, ξαναβγαίνει έξω και παίρνει ένα ράμα. Έτσι, και είναι εντυπωσιακό στο παρασκεύασμα, δεν υπάρχουν κομμάτια από εντερικές έλικες ή οτιδήποτε, αυτό σημαίνει ότι έγινε μια αρκετά πετυχημένη απολύνωση αορτής. Βέβαια, η συνέχεια του αρρώστου δεν είναι καλή, εννοείται. Και μπαίνουμε στην σύγχρονη αντιμετώπιση, ο Ρούντολφ Ματάς, Αμερικανός ισπανικής καταγωγής, ο οποίος πια τέλη του 19ου αιώνα αντιμετωπίζει ένα ανέβησμα, πάλι ακολουθώντας λίγο πολύ τις τεχνικές του Άντιλου, με τη διαφορά που εδώ πέρα προτείνει την ενδοανευρισματογραφή. Δηλαδή τι έκανε, αφού απολύνωνε την απολυνώσει, έκανε ένα νέο τείχωμα κατά τρόπο με το ήδη υπάρχουν αγκιακό, σαν να κάνεις ένα ύφασμα πλησέας, το πούμε, για να μειώσεις τη διάμετρο. Υπήρξε μια σχετική επιτυχία με αυτό και για χρόνους ήταν η σύγχρονη της εποχής βέβαια αντιμετώπιση. Προχωράμε τώρα στο 1950 και έχουμε τη δημοσίευση από τον The Post, την πρώτη αντιμετώπιση, ολοκληρωτική αντιμετώπιση ανευρίσματος και με χρήση αλωμοσχεύματος από πτωματικό δότη. Εδώ βλέπουμε τη συμμετοχή στη δημοσίευση του 52 του Νίκου Οικονόμου, νομίζω είναι καθηγητής. Μπράβο στο Ιπποκράτη, αν θυμάμαι καλά. Και μόνο η συμμετοχή του σε αυτό ήταν διαβατήριο πανίσχυρο. Συμμετείχε και στην πρώτη μεταμόσχευση του Παρίσι. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ βλέπετε, δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι μονογραφία των δύο ιερών τεράτων του χώρου μας, Κούλι και Μπέκεϊ, που περίπου την ίδια εποχή, το 52, αναφέρονται σε αρχές αντιμετώπισης ανευρισματικής νόσου, βεβαίως της θωρακικής αορτής. Σταδιακές δημοσιεύσεις αρχίζουν και πηθαίνουν. Εντυπώς, Σουλιάν, Μπρο και λοιπά, μην χάνουμε χρόνο σε αυτά. Και μπαίνουμε στην εποχή του 54, 50, μάλλον πρώτα χρόνια του 50, που πλέον δεν έχουν θέση τόσο τα λομοσχεύματα, μπαίνουμε στα συνθετικά λομοσχεύματα. Και προτεργάτες είναι ο Σίλατζη και ο Ντιμπέκε, που με βοηθούς βιοτεχνολόγους στην Αμερική φτιάχνουν πια τα πρώτα συνθετικά λομοσχεύματα, τα νίτιλε, τα πλεκτά δάκρυα, τα οποία τα πρώτα θέλαν και πρόπηξη, επειδή είχαν μεγάλη πορωτικότητα. Για να χρησιμοποιηθούν πρέπει να τα βάλουν σε αίμα πρώτα, να κάνουν ένα στρώμα θρόμου και μετά να χρησιμοποιηθούν. Δεν ξέρω, ο κ. Κατσένης, αν τα πρόλαβε καθόλου, τα προλάβατε, εγώ δεν τα πρόλαβα. Τα προπυγμένα. Ναι, τα είδατε. Μάλιστα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι εδώ πέρα τα μοσχεύματα. Αυτό είναι μια σημερινή εικόνα. Είναι ντάκρον, βλέπετε εδώ πέρα ένα ευθύ και ένα διχαλωτό. Είναι όλοι χρησιμοποιούν σήμερα και πρακτικά δεν έχουν μεγάλες διαφορές από τα προ 70 ετών. Δύο λόγια ανευρισματοκτομή, έτσι όπως έχουμε πει, κλαμπάρουμε, δηλαδή αποκλείουμε το αγγείο κεντρικά και περιφερικά, ανοίγουμε το ανέβρισμα και βάζουμε στη θέση το συνθετικό μόσχευμα. Αυτή είναι η αρχή. Έτσι, και ανάλογα την έκταση του ανέβρισματος μπορεί να είναι ένα ευθύ μόσχευμα, ένα ντάκρον, ένα συνθετικό ή ένα διχαλωτό, δηλαδή να κατεβαίνει το μόσχευμα και στις δύο λαγόνιες. Δύο προσωπικότητες οι οποίες συνδέθηκαν με το ανέβρισμα. Ο πιο γνωστός είναι ο Αϊνστάιν, ο οποίος πέθανε από ανέβρισμα το 55, 18 Απριλίου. Είχε αντιμετωπιστεί το 48 από τον Ματάς στην Αμερική, έτσι με το μόνο τρόπο που υπήρχε τότε, δηλαδή είχε μειωθεί ο αυλός του ανεβρίσματος. Βεβαίως, όταν είσαι ένα πάσον τείχωμα, δεν πρόκειται να συμπεριφερθεί σωστά. Ξανά έγινε το ανέβρισμα και όταν ετέθη το ερώτημα αν τον ξαναχειρουργήσουν, αυτός αρνήθηκε. Πολλά το αποδίδονται, είπε ότι προτιμώ από μια βεβαιότητα το 100%. Που ήταν σίγουρο ότι θα πέθαινε. Τέλος πάντων, λέγονται πολλά τι είχε πει, αλλά είναι ο πιο γνωστός που πέθανε από ρήξη. Δίπλα βλέπετε τον Σαρλ ντε Γκολ, πρώην της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η επίσημη εκδοχή για το θάνατό του ήταν ότι πέθανε από καρδιακό επεισόδιο. Η εξήγηση πιθανή για αυτό, γιατί μιλάμε για το 70, δηλαδή αρκετά προχωρημένα για να αντιμετωπιστεί ένα ανέβρισμα.
είναι ότι πριν λίγο καιρό είχε κάνει προστατικοτομή. Άρα θεωρήθηκε ότι αν πούνε πέθανε από ανέβησμα, κάτι που μπορούσε να έχει προβλεφθεί και να έχει διορθωθεί, θα ήταν λίγο κακό για τη φήμη της Γαλλικής Δημοκρατίας. Άρα έφυγε η επίσημη εκδοχή καρδιακό επεισόδιο. Η αλήθεια είναι ότι πέθανε και αυτός από ρήξη. Συντηρητική αντιμετώπιση δεν υπάρχει. Έτσι, δεν υπάρχει κανένα μέσο που μπορεί να κάνουμε να αντιμετωπίσουμε το ανέβησμα. Θα επανέρχομαι στο ότι η μόνη συμβουλή πρακτικά είναι να σταματήσει κάποιος το κάπνισμα, γιατί είδαμε ότι αυτό ενδεχομένως να έχει μία επίδραση στην αύξηση του διαμέτρου του αυλού του ανεβρίσματος. Όλα τα υπόλοιπα βάρη και αυτά που ακούμε πρακτικά δεν έχουν ισχύ. Έτσι. Άλλωστε, όπως ξέρει ο κ. Κατσίνης πολύ καλά, τα περισσότερα ανεβρίσματα πότε συμβαίνουν το βράδυ που κοιμάται ο ασθενής, έτσι δεν είναι. Σπάνια έχουμε διανέβησμα τη μέρα. Πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω. Λοιπόν, πότε χειρουργούμε ένα ανέβησμα? Εδώ μπαίνουμε λίγο στα πιο έτσι, αμφισβητούμενα. Στους άντρες το όριο είναι 5,5 εκατοστά και πάνω. Μιλάμε εγκάστια διάμετρο. Έτσι. Κάτι μήκη που βλέπετε σε γνωματεύσεις κεφαλαιοραίο μήκος κλπ. Έχει απολύτως καμία σημασία. Στις γυναίκες, επειδή δεχόμαστε ότι και σωματομετρικά δεν μπορεί να έχουμε τα ίδια μεγέθη, πάμε λίγο πιο κάτω, μισό εκατοστό πιο κάτω. Σεπτέμβριο του 90, η Ανατολή μιας νέας εποχής, όπου έχουμε την εμφάνιση της ενδοαγγειακής τεχνικής. Προτεργάτες ο Πάροντι και ο Παλμάς. Ο Παλμάς είναι γνωστός στο χώρο μας για το stent Παλμάς που υπάρχει. Η ιστορία λέει ότι ο ασθενής αυτός που χειρουργήθηκε το 90 ήταν ανιψιός, ή μάλλον συγγενής του Πινοσέτ, Αγκούστο Πινοσέτ. Παίρνει λοιπόν ο Πινοσέτ τον Πάροντι και του λέει ότι έχω έναν συγγενή, έτσι δες τι μπορεί να κάνεις. Ήταν χαπίτης με συμβατικό ανέβησμα, δεν έπαιρνε ανοιχτό ανέβησμα. Πάλι κατά την ιστορία τον φωνάζει ο Πάροντι τον ασθενή, του εξηγεί ότι υπάρχει μια νέα τεχνική, μπορεί να κάνουμε το ένα, το άλλο κλπ. Ο ασθενής παίρνει κουράγιο, ρωτάει γιατρέ πώς έχουν πάει τα περιστατικά μέχρι τώρα. 50 περιστατικά του λέει, όλα έχουν πάει πάρα πολύ καλά. Χαίρεται ο ασθενής και τελειώνει ο Πάροντι, πρέπει να συμπληρώσει ότι ήταν όλοι σκύλοι πειραματικά. Οπότε τέλος πάντων έμεινε στην ιστορία αυτός και έζησε μετά 9 χρόνια. Εδώ θα σας δείξω κάτι που έχει σημασία για αργότερα. Βλέπετε το. Αυτό είναι το μόσχημα, μια. Δεν ξέρω αν μπορούμε το. Α, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται και στην οθόνη. Ναι. Εδώ βλέπετε η τότε εκδοχή ήταν. Παίρνουμε ένα μόσχευμα σαν αυτό που είδαμε στην αρχή. Ράβουμε πάνω ένα παλμάζ stent, ένα stent δηλαδή που κρατάει το μόσχευμα στη θέση του και έχουμε ένα stent επάνω ραμμένο. Ένα στέν στο κάτω μέρος και το μέσα είναι ένα αστήριχτο, ένας αχτίζητος σωλήνας. Αυτή ήταν η αρχή. Δεν ήταν όμως, παρότι ο Πάροντι έκανε την έναρξη, ο Τζον Μουρ, ένας γιατρός συνταγματάρχης στο Αμερικανικό στρατό, ξεκίνησε από το 1964 να δοκιμάζει ενδαγκιακές τεχνικές. Και τι ήταν, να σπρώξουμε στο ανέβησμα ότι βρούμε και δεν βρούμε. Σε μερικές περιπτώσεις στέλνανε σύρματα και τα συνδέανε με άγρη μπαταρίας. Μήπως κάνει και ποιος ξέρει τι. Άρα ο Πάροντι έκανε την σύγχρονη ενδαγκιακή αντιμετώπιση, όμως είχε ξεκινήσει πολλά χρόνια πριν. Η εξάπλωση τεχνικής, ο Πάροντι πηγαίνει στη Γαλλία με τον Αρή και τον Αμόρ και βάζουν το πρώτο περιστατικό και λίγο ένα μήνα μετά περνάει πια στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού με τον Φρανκ Βιθ και κάνουν την πρώτη τους επέμβαση εκεί. Απλώς να κρατήσουμε ποιες είναι οι διαφορές. Στη μία περίπτωση ανοίγουν το ανέβησμα και βάζουμε το και ράβουμε μέσα το stent. Έτσι, στην άλλη περίπτωση δεν ανοίγουμε την κοιλιά. Δεν ανοίγουμε την κοιλιά, πάμε από τις μυριές, ανεβάζουμε πάνω με καθετήρα το μόσχευμα. Εδώ βλέπετε πώς έχει επτυχθεί και μετά βάζουμε και ένα άλλο πόδι. Αυτή είναι ένα άλλο σκέλος του μοσχεύματος. Αυτή είναι σε πολύ γενικές γραμμές η αρχή της ενδαγκιακής συναυλικής αντιμετώπισης. Εμπορικά μοσχεύματα. Από το 90 πια που έχει μπει η διαδικασία, αρχίζουν και εμφανίζονται στην αγορά τα πρώτα εμπορικά μοσχεύματα. Είχα την τύχη να δουλέψω με τον Tim Shooter, ο οποίος ήταν στο Nottingham, τότε ήμουν και εγώ εκεί. Και το Nottingham ήταν πρωτοπόρο στην ενδαγκιακή διαδικασία, γιατί υπήρχε ένα πρόβλημα τότε πώς θα μπορέσουμε το stent που είδαμε προηγουμένως να ανέβει κλειστό και μετά να ανοίξει. Για να γίνει αυτό, το δέναμε το stent με ράμα, το οποίο έπρεπε μόλις φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε να το τραβήξουμε να το ελευθερώσει. Το Nottingham είναι μια πόλη της κεντρικής Αγγλίας που έχει τα καλύτερα κλωστοϊφαντουργία στη Βρετανία. Άρα, ήμασταν σε συνεργασία με τους κλωστοϊφαντουργούς να μας δούνε τα πιο λεπτά, τα πιο ισχυρά, τα πιο υδρόφιλα ράματα. Γι' αυτό ξεκίνησε από εκεί η ιστορία. Εδώ πέρα αναφέρομαι μέχρι τρίτης γενιάς. Σήμερα πρέπει να μιλάμε για μοσχεύματα
6ης προς 7ης γενιάς. Πρακτικά δεν έχουν μεγάλες διαφορές, εκτός από μία που θα δούμε λίγο πιο κάτω. Εδώ βλέπετε πάλι πώς είναι αυτό. Αυτό εδώ πέρα είναι το Palmas Itzandurkos Stelin, όπως λέγεται. Η διαδικασία τώρα στον Όρχαν, πώς τα φτιάχναμε. Πέραμε το μόσχημα το οποίο είδατε στην αρχή, το σιδερώναμε λίγο με χλιαρό σίδερο, μην το κάψουμε κιόλας γιατί ήταν πλαστικό, και όταν φεύγανε, όταν έφυγε η γκοφρέ ή η φανσή του και γινόταν λίο, ράβαμε με το χέρι το στέντ που βλέπετε πάνω, στο χέρι, μετά τα στρίβαμε σαν πούρα και τα χώναμε μέσα σε καθετήρες. Τα έχω κάνει όλα αυτά. Δεν είμαι τόσο παλιός, η τεχνική είναι καινούργια. Μία μεγάλη διαφορά που εδώ πέρα θα δείξουμε σε σχέση με αυτό που είδαμε στην αρχή του Πάρολι είναι ότι εδώ βλέπετε δεν έχουμε ένα σωλήνα που έχει ένα μέταλλο πάνω και κάτω. Έχει ενισχυθεί όλος ο σωλήνας με μεταλλικά στηρίγματα. Και αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη διαφορά. Έκτοτε μπορούμε να δούμε, θα δούμε πιο κάτω πολλών ειδών μοσχεύματα, η ουσία δεν αλλάζει. Είμαστε λοιπόν στην εποχή που αρχίζει πια και η τεχνική γίνεται αποδεκτή και αρεστή σε όλους. Βλέπετε εδώ πέρα μια δημοσίευση, New York State, 2000-2002, από περίπου 1.700 περιστατικά, μισά έτσι, μισά αλλιώς, μισά ανοιχτά, μισά με δαγκιακή αντιμετώπιση. Οι εμφανείς διαφορές αυτές που ενθουσίασαν όλους μας ήταν ότι η αρχική ηθνητότητα ήταν πολύ μικρότερη στο κλειστό μόσχευμα, εννοείται αυτό, και κατά επέκταση και η παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτά ήταν τα θετικά, τα πολύ θετικά σημεία που μας παρέσυραν, μας οδήγησαν να αγκαλιάσουμε αυτή την τεχνική και βλέπουμε εδώ πέρα εκθετικά πώς υπολόγιζε αυτή η μελέτη πώς θα αυξηθούν. Βλέπετε εδώ πέρα το 90, 92, 93 ήταν κάποια λίγα περιστατικά και μετά υπάρχει μια τρομακτική αύξηση των περιστατικών. Αυτό το slide μπορούσε να είναι στο τέλος, στη μέση, οπουδήποτε. Οι ασθενείς, όχι οι γιατροί θέλω να πιστεύω, επηρεάζονται πάρα πολύ από τα media. Και βλέπουμε ότι τα media σιγά σιγά παραχωρούν τη θέση τους, όχι στους expert όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά στους δημοσιογράφους, στους ασθενείς και τελευταία το τι λέει ο κύριος Κώστας στο Facebook. Και υπάρχει και μια θεωρία πώς τα μέσα δουλεύουν για να επιβάλλουν κάποια πράγματα. Είναι η θεωρία της υποδερμικής βελόνας, δηλαδή με τρόπο ανεπαίσθητο τα media περνάνε τα μέσα που θέλουν και ο ασθενής μετά ακολουθεί αυτά που θεωρητικά του έχουν κατά κάποιο τρόπο εμφυτεύσει. Με όλα αυτά τα δεδομένα, οι αγκυχουργοί που κρατούσαν μια, αν θέλετε, κριτική στάση στο ενδαγκιακό ανέβησμα και ήταν θειασότες, να το πω, συνανθήσεις χειρουργικής, αντιμετώπιζαν ότι ήταν κάπως έτσι. Και αυτά τα έχω βίωσει και προσωπικά, ο Δεινόσαυρος, ο Μπούτσερ, ο Χασάπης, ο ένας και ο άλλος. Πάμε πιο κάτω. Τα πρώτα αποτελέσματα, 99 μελέτες, οι πιο γνωστές, EVAR, DREAM, OVER, ACE, είναι οι πιο γνωστές μελέτες που ξεκίνησαν, από το 99 μέχρι 2003 ξεκίνησαν. Βλέπουν όλες αποδεικνύουν το προφανές. Έτσι ξεκινάμε πολύ καλά, μικρή θνητότητα, έτσι, αλλά στα πιο ψηλά γράμματα τη βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο ποσοστό επανεπεμβάσεων, ότι σταδιακά το όφελος του ξεκίνημα, η διαφορά στη θνητότητα με άλλα λόγια, σιγά σιγά εξαλείφεται, έτσι, και προχωρώντας πιο κάτω βλέπουμε μια άλλη δημοσίευση, είναι πάρα πολλά, αυτά είναι δειγματοληπτικά που αναφέρουμε εδώ πέρα, Αύγουστο του 2003, δημοσίευση, 117 περιστατικά αντιμετωπιστήκανε στην εργασία αυτή με ενδαγκιακή τεχνική, τα 52 περιστατικά χρειαστήκαν μετά κάτι να γίνει άλλο. Δηλαδή, ένας στους δύο δεν ξεμπέρδεψαν, το πούμε απλά. Αυτά όλα οδηγούν σε ένα προβοκατόρικο όσο και μιμιώδες άρθρο του Τζον Μιούρι, ένας πολύ ωραίος τύπος, δουλεύαμε μαζί στο Εδιμβούργο με τον Τζον Μιούρι, ήταν εκδότης του British Journal of Surgery, γι' αυτό και το πέρασε το άρθρο του, το οποίο στην αγγλική λογική τα ενδαγκιακή αντιμετώπιση είναι ένα αποτυχημένο πείραμα. Αυτό θα το δούμε προς τιμή, θα το ξαναδούμε μετά πιο κάτω. Τα μοσχεύματα, αυτά τα ενδαγκιακά μοσχεύματα, δεν είναι απλή ιστορία. Γι' αυτό και το FDA έχει βάλει αυστηρές προδιαγραφές που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. Εδώ μόνο να κρατήσουμε ότι μια προφανής αδυναμία είναι ότι ο αφιένας, δηλαδή το κομμάτι που θα πρέπει να στηριχτούν στο πάνω μέρος του ανεβίσματος, πρέπει να είναι συγκεκριμένο. Στην ανοιχτή χειρουργική αυτός ο περιορισμός απλά δεν υφίσταται. Εδώ βλέπουμε πάλι ένα πρόπλασμα. Τώρα μερικές εταιρείες φέρνουν και πρόπλασμα να δεις πώς θα κάτσει να του κάνεις μια πρόβα στο που πριν το βάλεις στον ασθενή. Αξονική αγγιογραφία εδώ που δείχνει πώς είναι το μόσχευμα μόλις έχει μπει. Διάφορες μετρήσεις που γίνονται για διάφορα στεντ. Εδώ βλέπουμε μια μεγάλη ποικιλία αντιμετώπισης ανεβισμάτων κοιλιακής αορτής. Το πιο κλασικό, το α που είδαμε.
Και όταν το ανέβησμα περιλαμβάνει και τους κλάδους, υπάρχουν διάφορες τεχνικές. Να βάλουμε εδώ πέρα, βλέπετε, να ανέβουμε λίγο πιο πάνω και να βάλουμε κλάδους. Ακόμα πιο πάνω με άλλους κλάδους. Να σώσουμε την έσω λαγόνιο, έτσι. Τεχνική μπαλαρίνα, δηλαδή είναι κάνουμε έναν διχασμό λίγο πιο πάνω. Υπάρχουν διάφορες. Και αυτό το τελευταίο slide είναι το debranching, δηλαδή δίνουμε αίμα σε όλους τους πλαχνικούς κλάδους με ανοιχτή χειρουργική, μετά βάζουμε ένα μόσχευμα. Εδώ είναι, δεν ασχοληθούμε με αυτό, είναι οι επιτυχίες των μοσχευμάτων που υπερβαίνουν το ύψος των νεφρικών. Εδώ, για να δείτε απλώς μια μεγάλη ποικιλία μοσχευμάτων. Όπως ξέρετε, στην ιατρική ισχύ, όπου δεν υπάρχει το ένα, σημαίνει ότι δεν είναι κανένα πολύ καλό. Εδώ μπορεί να δείτε σχήματα, τρύπες, σύρματα, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλες οι εταιρείες είναι στο κυνήγι του ιδανικού μοσχεύματος. Εδώ βλέπετε μερικές ωραίες πραγματικά εικόνες, πώς όλη η αορτή έχει αντικατασταθεί με stent grafts. Εδώ άλλη μία παραλλαγή. Είναι η φαντασία μόνο μπορεί να βάλει όριο σε αυτά. Πάλι το ίδιο, μην χάνουμε χρόνο σε αυτό. Έτσι, εδώ είναι αυτό που είπαμε, ότι όταν το ανέβησμα πιάνει και λίγο τις νεφρικές, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν διάφορες μέθοδοι να βάλεις κλαδάκια, να έχεις διάφορες τρύπες που πάνε και πατάνε ακριβώς στο στόμιο του αγγείου που μας ενδιαφέρει. Μετρήσεις, πώς γίνονται. Βλέπετε εδώ πέρα πώς σε σχηματισμούς γίνονται οι μετρήσεις και μετά μεταφέρονται στο μόσχημα για να φτιαχτεί. Τα μοσχεύματα αυτά τα περισσότερα, όταν βγαίνουμε από τις νεφρικές και πάνω, είναι tailor-made. Δηλαδή, δεν είναι έτοιμα off-service, δηλαδή το πάρω από το ράφι. Πρέπει να μετρηθεί στο συγκεκριμένο ασθενή. Αλλιώς, γεια σας. Εδώ επιγραμματικά οι πιο απλές και χρησιμοποιούμενες τεχνικές όταν έχουμε λίγο πρόβλημα με το ύψος των νεφρικών, γιατί συνήθως τα ανεβίσματα τελειώνουν εκεί. Όταν πάει λίγο πιο πάνω, έχουμε τις εξής τεχνικές. Εδώ βλέπετε είναι η τεχνική τσίμνη, δηλαδή βάζουμε ένα σωληνάκι από τα νεφρά και βγαίνει σαν καμινάδα δίπλα από το κύριο μόσχευμα. Εδώ είναι η τεχνική περισκόπ, το βλέπετε, καθετηριάζουμε πάλι έναν αυλό που θέλουμε και επειδή θυμίζει το περισκόπιο του υποβρυχίου, τεχνική περισκόπ. Εδώ είναι το σκάλοπ, δηλαδή αυτό το άνοιγμα. Για να δω το βελάκι. Να το. Αυτό είναι το σκάλοπ, δηλαδή το μόσχευμα το κόβουμε ώστε να πάει να έρθει εφαπτώμενα στο στόμιο που μας ενδιαφέρει. Και αν αυτό είναι μια τεχνική, και άλλη να φτιάξουμε μια τρύπα που να πάει να είναι εφαπτώμενο. Τέλος πάντων, αυτά να γίνονται λίγο πιο σύνθετα. Δεν μας ενδιαφέρουν. Ερχόμαστε τώρα σύγχρονα, 2019. Μια εντυπωσιακή μελέτη από το Journal of Vascular Surgery πήρε υπόψη του 3.000 randomized trial, 68 μελέτες παρατηρήσεων και κάπου 3.500 άρθρα που αναφερόντουσαν στις δύο μεθόδους, ανοιχτά και κλειστά, ενταγκιακά και ανοιχτά. 151.000 ασθενείς στη μία, περίπου 150 στην άλλη. Είπαμε, και αυτό είναι δεδομένο, ότι η κίνηση είναι σαφώς υπέρ του ενταγκιακού μοσχεύματος. Τέλος. Τι γίνεται στα 5 με 9 χρόνια παρακολούθησης? Αρχίζουν και βλέπουν μια αύξηση θνητότητα στα ΕΒΑΡ. Επανεπεμβάσεις, ρήξεις, και αυτό εξακολουθεί και ισχυροποιείται όσο περνάνε τα χρόνια. Εδώ βλέπετε η ίδια εργασία, η ίδια ανάλυση. Βλέπετε εδώ, έτσι για να μην μπερδευόμαστε πολύ, βλέπουμε σιγά σιγά πώς αυτές όλες, περνώντας ο χρόνος, διαμορφώνουν μια τάση. Και τι βλέπουμε στο τέλος? Ότι η ανοιχτή χειρουργική υπερτερεί της κλειστής, της ανταγκιακής. Και αυτό δεν είναι από ένα-δύο ασθενείς, είναι από χιλιάδες. Αυτό έχει δημιουργήσει μια σύγχυση. Διαβάζω εδώ πέρα, γι' αυτό τα βάλα ακριβώς όπως τα λένε, οδηγίες πριν ενός χρόνου της Ευρωπαϊκής Αγγειρουργικής Εταιρείας, η ίδια σύσταση με την ίδια τεκμηρίωση, 2α, 2α, ββ, έτσι. Και τι μας λέει το ένα? Ότι σε ασθενείς που έχουμε long life, δηλαδή που θα ζήσουν πολύ, θα πρέπει μάλλον να πάμε ανοιχτά. Έτσι. Πάμε και στο άλλο. Σε ασθενείς που έχουν καλή ανατομία και μία reason. Τώρα, ποιο είναι το reason, ποιο είναι το long life? Δεν το ξέρω. Θα πρέπει να βγαίνουν κλειστά. Δηλαδή, απορία ψάλτου VIX. Εδώ πέρα θέση η εταιρεία μας δεν παίρνει. Βεβαίως, στη ρήξη του ανευρίσματος, που είναι μια άλλη ιστορία, εννοείται ότι αν βρούμε ένα κατάλληλο ενδαγιακό μόσχευμα, είναι προτιμητέα τεχνική. Επίσης, κάτι άλλο σημαντικό. Για το εξωτερικό, εδώ στην Ελλάδα, αφήστε αυτά που είπαμε, συνήθως δεν ισχύουν. Έτσι. Σε κάποιον που έχει limited life, πώς είναι αυτό τώρα, ένας μήνας, δύο χρόνια, κανείς δεν μπορεί να το ορίσει, δεν χρειάζεται η εκλεκτική αντιμετώπιση ανευρίσματος. Εδώ είναι πάλι μια εργασία, αυτή δεν πολύ φαίνεται. Πάμε εδώ πέρα, είναι 4 εργασίες, έτσι, από την Ολλανδία, Βρετανία, Γαλλία, που τι συγκρίνουν? Την early mortality, δηλαδή την περιεγχειρητική θνητότητα 30 ημερών,
σε ρήξεις ανεβρισμάτων αντιμετωπισμένες ανοιχτά και κλειστά. Τα νούμερα δεν χρειάζεται να τα πω εγώ, τα βλέπετε, είναι περίπου τα ίδια, περίπου τα ίδια. Άλλο ένα θέμα το οποίο δεν έχει λυθεί. Επιπλοκές. Σε ένα ανοιχτό ανέβισμα, στη διάρκεια των 5 πρώτων ετών, μπορεί να έχουμε ένα παραναστομωτικό ανέβισμα, δηλαδή ένα ανέβισμα που γίνεται κοντά στις ραφές μας, να κλείσει ένα σκέλος, ένα πόδι δηλαδή, πρόοδος συνός προφανώς, με την χειρητική κύλη, εντάξει, έτσι, μόλις δημοσχεύματος ή μια οντερική φύσουλα, σπανιότατα και τα δύο, όταν μιλάμε μισό τη εκατό, τι να λέμε. Υπάρχει μια σχετική αύξηση στη δεκαετία στο παραναστομωτικό ανέβισμα. Ένα θέμα που έχει να κάνει περισσότερο με την τεχνική. Πάμε εδώ πέρα τώρα στην ίδια, αν δούμε τις ίδιες παραμέτρους, στο κλειστό ανέβισμα. Βλέπετε εδώ πέρα ότι έχουμε ενδολίκ τύπου 1, τι σημαίνει όταν έχουμε διαρροή αίματος πάνω και κάτω από το μόσχημα που βάζουμε. Τύπου 2, όταν έχουμε αποκλάδους που φέρουν αίμα μέσα στο ανέβισμα. Τύπου 3, όταν εκεί που υπάρχουν οι ενώσεις στο μόσχημα που βάζουμε μπορεί να χάνεται αίμα. Τύπου 4, όταν έχουμε μια αυξημένη πορόσιτη, δηλαδή διθυτικότητα του μοσχεύματος. Endotation, για κάποιους που δεν ξέρουμε, το ανέβισμα μεγαλώνει χωρίς να φαίνεται τίποτα άλλο. Migration, δηλαδή όταν το μόσχημα φεύγει από τη θέση του. Βλέπετε δηλαδή μια τεράστια ποικιλία, θα έλεγα, έτσι, επιπλοκών, οι οποίες είναι τελείως διαφορετικές σε αυτές που έχουμε στην ανοιχτή αντιμετώπιση. Εδώ πέρα είναι πώς μπορούμε να παρακολουθούμε ένα ανέβισμα. Στεκόμαστε μόνο στην CTA, αξιολογική αγγεωγραφία, γιατί είναι η μόνη τεχνική η οποία μπορεί να απαντήσει σε όλες τις πιθανές επιπλοκές. Δηλαδή, αν μεγαλώνει το ανέβισμα, αν έχουμε endolic, αν έχουμε καλό ceiling, καλό, ας το πούμε, ναι, ceiling πάνω και κάτω, αν έχει μετακινηθεί το μόσχευμα, αν έχει κάνει γωνίες το μόσχευμα, αν υπάρχει μόλυνση. Risks. Πάμε σε αυτό τώρα, ένα άλλο κομμάτι το οποίο τώρα αρχίζει για να αναδεικνύεται και αυτό. Έτσι, ποιος είναι ο κίνδυνος? Έχουμε ακτινοβολία. Και μην νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι απλό. Σε έναν ασθενή, ο οποίος για χύψη λόγους μπορεί να χρειαστεί 2 αξιολογικές παρακολούθησεις κατέτος, τότε στην πενταετία αυξάνει ο κίνδυνος καρκίνου κατά 4%. Σε ποιον ασθενή θα το πείτε αυτό και θα είναι χαρούμενος? Ότι ξέρεις, είσαι καλά, αν πάμε έτσι και κάτι πάει στραβά, 5% έχει πιθανότητα να βάλει καρκίνους. Και ήδη υπάρχουν πολλές μελέτες οι οποίες παρατηρούν μια αυξημένη εμφάνιση νεοπλασιών στην κοιλιακή χώρα. Και αποδίδεται εκεί. Αφήνω την νεφροπάθεια από σκιαγραφικό. Έτσι. Και πάμε πιο κάτω. Αυτό είναι τι προτείνουν οι εταιρείες για παρακολούθηση, το οποίο είναι ένα πολύ πολύ, πώς να το πούμε, αισιόδοξο σενάριο. Δεν ξέρω, κύριος Κατσένης, εγώ δεν το ακολουθώ ποτέ, γιατί το βλέπω λίγο πολύ έτσι εύκολο. Δηλαδή, σε 30 μέρες μία CTA και αν όλα καλά, σε 5 χρόνια. Υπάρχει κανείς που το κάνει αυτό σε 5 χρόνια, ξεχάσει τον ασθενή του? Δεν νομίζω. Ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό, IFU. Τι σημαίνει αυτό? Instructions for use. Αυτό που λέμε διάβαση στις οδηγίες. Και τι λένε οι οδηγίες? Ανεξάρτητα την εταιρεία, αυτές είναι οι πιο γνωστές, η Zenni και η Excluded Endurance, έτσι, βλέπουμε πόσους περιορισμούς. Δηλαδή θα πρέπει εκεί που θα πατήσει το μόσχευμα να έχουμε τουλάχιστον ένα εκατοστό, η διάμετρος να είναι μέχρι 30 χιλιοστά, η γωνίωση να μην είναι πάνω από 45 μοίρες, εκεί που θα τελειώσει το μόσχευμα να έχουμε 1,5 πόντο μήκος, να μην έχουμε ασβέστιο, να μην έχουμε θρόμβους. Αν τα εφαρμόσουμε όλα αυτά, τι γίνεται? Πάμε εδώ. Σύγκριση μιας εργασίας που συνέκρινε ανοιχτό χειρουργείο με ενδαγκιακά μοσχεύματα εκτός IFU. Να μην αναλύσω τη διαφορά, το βλέπετε. Ένα άλλο πάλι πρόσφατο έβριμα. Καρδιακές επιπλοκές μετά από έβρα. Δεκέμβριο του 19. Περιοδικό της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας. Μελέτησε σε μια τετραετία 10 με 14, 140.000 ασθενείς σε όλη την Αμερική που είχαν αντιμετωπιστεί ενδαγκιακά. 10% στις 30 μέρες ξαναπήγαν πίσω στο νοσοκομείο. Από αυτούς το 16% με καρδιακά προβλήματα. Το 15% μολύνσεις. Το 12% προβλήματα από το ίδιο το μόσχευμα. Και τα καρδιακά προβλήματα ποια ήτανε? Καρδιακή ανεπάρκεια, ισχυμική καρδιοπάθεια. Από αυτούς που γύρισαν πίσω, το 4,5% πεθάναν στο νοσοκομείο. Άρα, μιλάμε όντως για μια ασφαλή τεχνική ή για κάτι που ξεκινάει όμορφα και τελειώνει με κλάματα? Κόστος. Οι θειασότητες του ΕΒΑΡ, δεν είμαι ενάντιος, απλώς λέω τι γίνεται, έτσι. Οι θειασότητες του ΕΒΑΡ λέγανε ναι, αλλά είμαστε οικονομικά πολύ καλύτεροι. Δημοσίευση Health Technology. Λαμβάνοντας όλες τις πιθανές παραμέτρους, δηλαδή κόστος στο νοσοκομιακό, απουσία από δουλειά, όλα επανεπεμβάσεις κλπ. Σε καμιά περίπτωση στα χρόνια που έχουν περάσει, έτσι,
δεν φαίνεται ότι μπόρεσε να... δηλαδή, από το 4 μέχρι το 18, σε καμιά περίπτωση δεν μπόρεσε το ΕΒΑΡ, το ενδαγκιακό μόσιο, να αποδειχθεί οικονομικότερο. Άλλη μελέτη, το οποίο αν δείτε στο τέλος εδώ που έχει τον κύκλο, οι εργασίες είναι, αν μη τι άλλο, διχασμένες. Δηλαδή, άλλες λένε ότι έχει οικονομικό όφελος, άλλες λένε ότι δεν έχει. Σημαντικό. National Institute for Health and Care Excellence. Οι Βρετανοί δεν επαφίονται τόσο σε ό,τι λέει μία εταιρεία και η άλλη. Έχουν το Ινστιτούτο αυτό, το οποίο διαμορφώνει τακτικές και, όχι τακτικές, πολιτική υγείας κατά τρόπο βασισμένο σε επιστημονικά δεδομένα. Παίρνει υπόψη του την καθημερινή πρακτική, εργασίες, μελέτες, opinion leader κλπ. Και τι μας λέει τώρα αυτό, για να μην το διαβάζουμε εδώ πέρα, πάμε πιο κάτω. Βασισμένο σε όλα αυτά που είδαμε πριν, τι λέει. Μην προσφέρετε ενδαγκιακή τεχνική σε ασθενείς με ανέβρισμα, εάν μπορούν να χειρουργηθούν. Δηλαδή το βγάζει από το χάρτη. Και αυτό έχει γίνει βέβαια ένας πολύ μεγάλος άλλος. Έτσι. Και εν ολίγης τι μας λέει, ότι θα πρέπει σε πρώτη επιλογή να έχουμε την ανοιχτή χειρουργική, στα δε περιστατικά, τα κόμπλεξ που είδαμε, που ήταν αυτά τα μόσχια, όταν με τις τρύπες, τους κλάδους κλπ., μόνο σε κέντρα που κατά κάποιο τρόπο τρέχουν πειραματικά πρωτόκολλα. Θυμηθείτε το άρθρο του 2002 που έλεγε ο Μιούρ ότι το ΕΒΑΡ είναι ένα αποτυχημένο πείραμα. Έτσι. Ερχόμαστε τώρα Νοέμβριο του 2019. Ο Μάικ Τζέγκινς. Τι μας λέει, μήπως πρέπει να τελειώνουμε τα ΕΒΑΡ. Και γιατί το λέει αυτό, ότι το 3% που είδαμε διαφορά στην εκκίνηση, έτσι χάνεται. Σε 4 χρόνια, σε 8 χρόνια χάνεται. Και όχι μόνο χάνεται, υπερτερεί πια, υπερτερούν οι ασθενείς που έχουν εντοπιστεί ανοιχτά. Και το άρθρο αυτό καταλήγει ότι βεβαίως η ενδαγκιακή χειρουργική δεν είναι να πεταχτεί στο καλάθι, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν μπορούμε να είμαστε πολύ αυστηροί θειασότες υπέρ της. Εδώ βέβαια στην Ελλάδα έχουμε τη θεωρία των τριών Α. Όλα ανώδυνα, όλα ανέμακτα, όλα τραυματικά. Έτσι. Κάπου διαβάζω ότι σε λίγο αρθροπλαστικές ισχύουν, γίνονται στην εξωτερική ιατρία. Τόσο λίγο απέχουμε. Βεβαίως θα πρέπει, και αυτό είναι ένα άλλο μήνυμα, ότι ο ασθενής, επειδή έχει πια πληροφόρηση στα πάντα, θα πρέπει ίσως να το εξηγούμε τα δεδομένα και να συναποφασίζει τρόπον την αμαζή. Και όχι βέβαια όπως είδαμε στην αρχή, που τα μέσα όλα των σπρώξεων μια κατεύθυνση. Και τελειώνω με κάποιες οικονομικές παραμέτρους. Market Research Report. Αυτά είναι σε τέτοια site περιοδικά μπορεί να μπαίνετε, γιατί δείχνει πώς βλέπουν όχι οι γιατροί, οι εταιρείες ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πώς βλέπουν το μέλλον τους διαμέσου ημών. Πώς βλέπουν για το 18, δύο χρόνια πίσω, ένα χρόνο πίσω, την παγκόσμια αγορά αορτικών νομοσχευμάτων. Μειοψηφία τα ανοιχτά ανεβρίσματα, σαφώς. Αμερική, 14 με 2026. Έτσι. Ενώ βλέπουμε ότι περίπου το... Πού είναι το πελάκι, το 18 εδώ, χοντρικά είναι ο τζίρος τους των νομοσχευμάτων στο 1 δισεκατομμύριο, προβλέπουν ότι θα πάει κάλλιστα κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Και εδώ πέρα, πάλι οι εταιρείες, μιλώντας για το παγκόσμιο χάρτη πια, έτσι, εκτιμούν το τζίρο των νομοσχευμάτων στα 2,5 δις και ευελπιστούν σε μία αύξηση 8,5% κατέτος. Γι' αυτό λέω, αν είναι αυτοεκπληρούμενη η προφητεία ή προσδοκία, γιατί οι εταιρείες, να ξέρετε, θα κάνουν τα πάντα να πετύχουν αυτό. Θεμητά και αθέμητα. Τα αθέμητα τα γνωρίζουμε, να μην στέκουμε σε αυτό. Τι πιστεύω πια πρέπει να είναι η θέση μας. Ότι ο γιατρός θα πρέπει την ακεραιότητά του να την έχει ανάμεσα στο λειτουργήμά του, σαν ασθενή του, αν θέλετε, και σε όλα αυτά. Το business, το marketing, το advertising και όλα αυτά τα πράγματα. Και θα πρέπει να επιλέγει τι θα πρέπει για τον ασθενή του, σεβόμενος τις αξίες του και όχι το προσωπικό του όφελος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν κατά καιρούς προσπάθειες, έτσι, να βάλουμε ένα μόσχιωμα εκεί. Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο σαν bridging method, δηλαδή όταν δεν έχεις κάτι και όταν δεν είσαι έτοιμος για κάτι πιο πλήρες, το βάζεις να ελέγξεις αιμορραγία, αλλά είναι δεδομένο ότι είναι μόνο προσωρινό. Το άμεσο είναι δεδομένο ότι αυτό είναι το καλύτερο. Βέβαια. Τα γνωστά. Ανάλογα και με την αποδοχή του λειτουργού.
είπατε ότι είναι άγνωστο γιατί πιο πολλές ρήξεις τη νύχτα. Δεν το ξέρουμε. Οι υποθέσεις ποιες είναι? Δεν ξέρω. Ο κ. Κατσέντζη μπορεί να βοηθήσει. Υπόθεση δεν υπάρχει, κάτι ούτε και δεν απόδειξη. Αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ είναι από την προσωπική εμπειρία, ότι κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο Αρετέιο, έκανα μία μελέτη παρακολούθησης σε ασθενείς οι οποίοι έπασχαν από υπερτροφία του προστάτου και από νυχτερινή δύσπνοια, δηλαδή διαταραχές της αναπνοής και συγκοπτικά επεισόδια τη νύχτα. Αυτοί, όσους είδαμε, είχαν ανέβρισμα. Όσους είδαμε στην μελέτη, βέβαια δεν την ολοκληρώσαμε ποτέ, γιατί έφυγα στην πορεία. Για τη νύχτα, η συνυπάρχουσα άπνοια. Και ίσως να είναι ευκαιρία αυτή να μιλήσουμε με τους πνευμονιολόγους εδώ που ασχολούνται με την άπνοια, αν θέλουν να μελετήσουμε ασθενείς τέτοιους, και με μια παρακολούθηση περιχογραφική, της καμπύλης της αορτής τους. Είναι αναπάντητο, όμως εγώ έχω παρατήρηση, όσο καιρό ήμασταν στο Αρετέιο, δεν την ολοκλήρωσα, έφυγα, αλλά υπάρχει. Πάντως, πρέπει να μείνει σαφές ότι στις πρώτες 30 μέρες η διαφορά θνητότητας και θνησιμότητας είναι σαφέστατα υπέρ της ενδαλιακής μεθόδου. Δηλαδή, σε ό,τι αφορά τη θνητότητα, είναι 3-4% 4% η ανοιχτή μέθοδος και λιγότερο του 1% η ενδαγκιακή. Στα πρώτα 5 χρόνια περίπου ίσως εξανέμεται και μετά από τη δεκαετία φαίνεται διαφορά. Και το ερώτημα είναι ότι όντως, αν πρέπει να διαλέξεις άμεσα δύο τεχνικές, φαντάζομαι ότι μόνο και μόνο αυτό σαν κριτήριο είναι υπέρ της ενδαγκιακής μεθόδου. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα όφελος μετά τη δεκαετία, αλλά είναι προτιμότερο κάποιος. Μετά τον κύριο Χρονόπουλο, να πω κάτι. Και το ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Έρχεται ασθενής στα επίγοντα. Υποτασικός διαπιστώνεις ότι εκείνη τη στιγμή έχει ένα ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μπορείς να πας να κάνεις CTA, έχεις το περιθώριο. Ποια είναι η πρώτη επιλογή σου σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτό έχει οι εργασίες όλους τείνουν να λένε ότι αν έχεις το χρόνο, εννοείται, έτσι. Γιατί η ενδαγκιακή αντιμετώπιση απαιτεί ένα καλό workup πριν, δηλαδή πρέπει να έχεις ακριβείς μετρήσεις, έτσι. Άρα ο ασθενής σου πρέπει να είναι στοιχειοδός σταθερός, έτσι. Μετά πρέπει να έχεις το μόσχευμα. Εδώ δεν είναι δεδομένα αυτά τα πράγματα. Από εκεί που έρχονται οι μελέτες έχουν 500 περιμένουν. Εδώ πέρα πρέπει να βάζει τηλέφωνα. Έτσι. Εάν όμως είναι όλα αυτά υπάρχουν, τότε είναι σαφές ότι θα πρέπει να πας ενδαγκιακά. Έτσι. Να πας ενδαγκιακά. Και αν πας ενδαγκιακά, πας με τεχνική ανοιχτή τομή στην Αμερία. Αυτό είναι κάτι ίσων σημασίας. Εμείς. Η τοπική αναισθησία είναι λίγο πολύ ένας μύθος, έτσι. Δηλαδή είναι λίγο δύσκολο σε έναν που έχει το άγχος, τη σπνοή κλπ. Απλώς μπορεί να δώσει μια light, μια μάκα, ας πούμε, που λέμε, και να πας. Σαφέστατα είναι μικρότερη επέμβαση, δεν το συζητάμε. Τώρα είναι countdown οτιδήποτε, αυτό είναι σημασία. Εμείς σαν αγγιουροί είπαμε με λίγο κόψιμο. Δεν είναι, θέλεις 5 λεπτά να είσαι έτοιμος. Να κάνω ένα σχόλιο στο πρώτο ερώτημά σας. Επειδή η ανευρισματεκτομή, η επέμβαση του ανευρίσματος είναι μια καθαρά προφυλακτική επέμβαση. Άρα λοιπόν αυτή την προφυλακτική επέμβαση πρέπει ο γιατρός, όχι ο ασθενής, ο γιατρός να λάβει υπόψη του όλα τα στάδια της εξέλιξης σε σχέση με την ηλικία του. Εάν λοιπόν, επειδή κατά τη διάρκεια της ζωής του το ανέβρισμα, η αορτή, συνεχίζει να αυξάνεται σε μέγεθος, δημιουργεί διάφορα προβλήματα. Η πρόταση λοιπόν από τις οδηγίες είναι ότι ο ασθενής πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένος και να γίνεται κατά εξάμεινο έλεγχος. Αυτό λοιπόν, όπως κάνει όταν είχε το ανέβρισμα, αυτό λοιπόν δημιουργεί και προβλήματα υγείας, οικονομικά, αλλά κυρίως προβλήματα, όπως ξέρετε, την αύξηση του καρκίνου. Τώρα στην οξία φάση, σε μια ρήξη, επειδή 70-75% έχει θνησιμότητα
η επιπλοκή αυτή, σαφώς θα πάει κανείς εμβαγιακά. Αν υπάρχουν τα δεδομένα που είπε ο Τάσος. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Άλλη. Επειδή ήμουν χρόνια στον Ευαγγελικό Συλλογικό Χώρο του Σκιακίου και είχα μεγάλο αριθμό ρήξεως αντιδεσμάτων που ερχόταν με σοκ, με πόνο, με διάθεση της χιλιάς. Σε αυτή την περίπτωση θα άντεχε κάποιος να βρει τον τεχνολόγο του, να βρει τα διακά του κλπ. Εκεί ανοίγαμε την κοιλιά, ακούω. Και βάζαμε τα κλάμπα κάτω από τις νευρικές και προσπαθούσαμε να του δώσουμε υγρά. Πολλές φορές δεν προλάβαμε. Κανείς είναι να διασφαλίσει την ζωή του ασθενούς. Έτσι, στα περιστατικά αυτά που αναφερόμαστε, δεν υπάρχει καν χρόνος καλά-καλά να πάει στο χειρουργείο. Εδώ ο κύριος Κεχρής αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό που έχει ένα leak, αλλά σούζει το ασθενής και έχει ένα παράθυρο 2-3 ωρών που είναι καλά. Έτσι, εκεί λοιπόν, αν προλαβαίνει να οργανωθεί, σαφέστατα είναι υπέρ του το να πας έτσι. Αλλά αυτό πέρα, στην Ελλάδα δεν είναι, νομίζω. Από εκεί και πέρα, νομίζω μπορεί να κάνει και κοντρόλ τη αιμορραγία με ενδοαγκιακό μπαλόνι. Έχει τη δυνατότητα. Και αυτό, αλλά δεν έχει αποδώσει όσο. Δηλαδή, είναι μια ωραία ιδέα, έτρεξε. Δεν. Δηλώνουν τα νευρίσματα, πολύ προσοχή σε αυτό. Οι δημοσιογράφοι θα το πάρουν είδηση, οπότε είναι σημαντικό και αυτό, κύριε Χρονόπουλε, που είπατε. Και όταν έχει κάνει κάποιος repair ένα ανέβρισμα, μπορεί να πάρει κοινολόνι μετά? Το πρώτο, σαφέστατα είναι λογικά, δεν έχει αποδειχθεί ποτέ. Αλλά έχει μια λογική κάποιος που έχει ένα ανέβρισμα, όχι όταν είναι στα 3-3,5 εκατοστά, έτσι. Εκεί δεν υπάρχει πραγματικά κανένας περιορισμός. Απλώς, ό,τι και να πείτε στον ασθενή, ο ασθενής ζει πια φοβισμένα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν υπάρχει όμως απόδειξη ότι αν κάνει κάποια σωματική δουλειά ή οτιδήποτε, θα επιταχυνθεί το μέγεθος, η αύξηση του μεγέθους του ή θα κάνει ρήξη. Όπως είπαμε και πριν, οι περισσότερες ρήξεις γίνονται σε ηρεμία. Λοιπόν, όσο για τις κοινολόνες, είναι στα πλαίσια ότι οι β' μπλόκερ επιδεινώνουν την περιφερειακή ισχυμία. Νομίζω ότι είναι περισσότερο εργαστηριακά ευρήματα. Στην πράξη δεν έχουν επιβεβαιωθεί τουλάχιστον σε τέτοιο βαθμό που να ληφθούν υπόψη. Το μήνα πριν από το χειρουργείο, αντιμεμοπεταλιακά, στατίνες και βίτα μπλόκερ. Πριν το χειρουργείο, όπως είπαμε, δεν υπάρχει αγωγή πρακτικά. Βεβαίως, πολλοί ασθένειες από αυτούς, επειδή έχουν και άλλα προβλήματα, όντως μπορεί να παίρνουν όλη αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Είναι αδιάφορο, για εμάς τουλάχιστον αδιάφορο. Δεν είναι πάντως ότι άμα δω ένα νεύρισμα θα πω ξεκίνα στατίνες, θα ξεκινήσω αν έχει υψηλή χοληστερίνη. Έτσι, αντιμεταλλιακά θα ξεκινήσω γιατί συνήθως μπορεί να έχει κάποιες βλάβες αλλού. Αλλά αν, ας πούμε, θεωρητικά έχουμε ένα ασθένειο που έχει μόνο ένα νεύρισμα, δεν υπάρχουν φάρμακα. Να περάσουμε. Ναι,